Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας παρουσιάσω την 5η ενότητα του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης και Κατανεμημένης Επεξεργασίας, στην οποία θα αναλύσουμε κάποιες αρχές παράλληλου προγραμματισμού και τεχνικές παραλληλοποίησης υπολογισμών. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έτσι λοιπόν, ο σκοπός της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση των βασικών αρχών και τεχνικών παραλληλοποίησης. Επίσης, η κατανόηση του τρόπου που γίνεται η ανάθεση των εργασιών σε επεξεργαστές. Η διαδικασία παραλληλοποίησης του προγράμματος ακολουθεί κάποια βήματα. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής. Πρώτον, η διάσπαση του πεδίου ορισμού. Διάσπαση, δηλαδή decomposition, του αλγορίθμου σε εργασίες οι οποίες μπορούν να εκτελεστούν σειριακά ή και πιθανόν παράλληλα. Δεύτερον, η ανάθεση των εργασιών, των συναρτήσεων σε διεργασίες ή σε νήματα. Και τρίτον, η χρονοδρομολόγηση των διεργασιών σε επεξεργαστές, δηλαδή η αντιστοίχηση κάθε διεργασίας με έναν επεξεργαστή και η απόφαση για το χρόνο που αυτές θα εκτελεστούν. Πριν συνεχίσουμε όμως, ας δώσουμε κάποια ορολογία. Με τον όρο εργασία ορίζουμε το μικρότερο κομμάτι κώδικα που δεν μπορεί να διασπαστεί σε μικρότερα τμήματα. Με τον όρο χοντροκομμένη εργασία, coarse gain task, αναφέρουμε στον κώδικα που εμπεριέχεται στην εργασία και είναι σχετικά μεγάλος, δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι κώδικα. Ενώ με τον όρο ψιλοκομμένη εργασία, fine grain task, είναι ο κώδικας που είναι σχετικά μικρός και εμπεριέχεται μέσα στην εργασία. Ενώ με τον όρο διεργασία είναι το σύνολο από τις εργασίες, ομάδα εργασιών που εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή. Όπως είχαμε δει προηγουμένως, έχουμε μια σειρά από βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε προκειμένου να παραλληλοποιήσουμε την εφαρμογή μας. Το πρώτο βήμα είναι η διάσπαση του αλγορίθμου σε εργασίες. Έτσι λοιπόν, ο αλγόριθμος χωρίζεται σε εργασίες που θεωρούνται μη περαιτέρω διασπάσιμες. Το κυριότερο πρόβλημα βέβαια είναι να γίνει η ανάθεση των βημάτων κώδικα σε ξεχωριστές εργασίες, ώστε να αποκαλυφθεί όσο το δυνατόν περισσότερος παραλληλισμός και ασφαλώς να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητες διεργασίες μεταξύ τους. Γιατί όπως θα δούμε στη συνέχεια, το κόστος της επικοινωνίας μερικές φορές είναι τόσο σημαντικό που αποτρέπει κάθε παραλληλοποίηση. Έτσι λοιπόν θέλουμε να χωρίζουμε την εργασία μας σε διαφορετικά τμήματα τα οποία να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερη επικοινωνία μεταξύ τους. Ένα παράδειγμα λοιπόν από τη διάσπαση του αλγορίθμου σε εργασίες. Εδώ πέρα λοιπόν μπορούμε να απεικονίσουμε την παρακάτω διαδικασία με ένα γράφο εξάρτησης, το οποίο είναι ένα γράφημα που δείχνει τις εξαρτήσεις μεταξύ των πράξεων. Έτσι λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ένα αλγόριθμο όπου έχουμε ένα βρόχο στην αρχή, όπου από 1 έως 6 εκτελεί μία συνάρτηση F του χ. Στη συνέχεια υπάρχει δεύτερη φάση όπου υπολογίζεται το άθροισμα αυτών των τιμών. Έτσι λοιπόν, στο πρώτο βήμα είναι η διάσπαση του αλγορίθμου εργασίας με το γράφο εξάρτησης και θεωρούμε ότι η μία εντολή είναι και η μία εργασία. Η πρώτη φάση λοιπόν εκτελείται τελείως παράλληλα, αλλά η δεύτερη μόνο σειριακά. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι η πράξη F του χ απαιτεί χρόνο τάφ κεφαλαίο, όσο και μια πρόσθεση, τότε η σειριακή εκτέλεση βλέπουμε ότι απαιτεί ταφ σίγμα ίσον 12 ταφ και το μέγιστο μονοπάτι γράφου είναι ταφ πι ίσον 7 ταφ. Ο λόγος λοιπόν του σειριακού τμήματος του προγράμματος προς το παράλληλο φανερώνει τον παραλληλισμό που στην περίπτωσή μας είναι 12 προς 7, 1,7. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στην πρώτη φάση ότι έχουμε την συνάρτηση F που εκτελείται για κάθε τιμή, δηλαδή για τις 6 τιμές και στη συνέχεια δημιουργεί ένα αποτέλεσμα
το οποίο όμως θα πρέπει να προστεθεί με όλα τα άλλα αποτελέσματα για να υπολογιστεί το τελικό άθροισμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ η πρώτη φάση μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα, η δεύτερη φάση δεν μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα. Στη δεύτερη φάση μπορούμε όμως να κάνουμε έναν μετασχηματισμό, έναν αλγοριθμικό μετασχηματισμό, προκειμένου να επιτύχουμε το αποτέλεσμα, το σωστό, δηλαδή τον υπολογισμό του αθροίσματος, με έναν ιεραρχικό τρόπο. Έτσι λοιπόν μπορεί να γίνει η ιεραρχική άθροιση των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης και να αυξηθεί ο παραλληλισμός. Βλέπουμε λοιπόν ότι ένας επεξεργαστής προσθέτει το αποτέλεσμα της πρώτης και της δεύτερης τιμής, ένας άλλος επεξεργαστής προσθέτει το αποτέλεσμα της τρίτης και τέταρτης τιμής και ο άλλος επεξεργαστής προσθέτει το αποτέλεσμα της πέμπτης και της έκτης τιμής. Έτσι λοιπόν δημιουργούνται ενδιάμεσα μερικά αθροίσματα τα οποία προστίθενται σε ενδιάμεσα αθροίσματα και τέλος έχουμε το τελικό αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν με τον αλγοριθμικό μετασχηματισμό της ιεραρχικής άθροισης των προηγούμενων αποτελεσμάτων αυξάνεται ο παραλληλισμός. Έχουμε μια καλύτερη απόδοση και έτσι πια ο λόγος του συριακού χρόνου προς τον παράλληλο χρόνο είναι 11:4, 2,75, δηλαδή καλύτερος από την προηγούμενη περίπτωση. Στη διάσπαση του αλγορίθμου εργασίας έχουμε δύο κύριους τρόπους διάσπασης που είναι ο domain decomposition, δηλαδή η διάσπαση του πεδίου ορισμού, και ο functional decomposition, δηλαδή η λειτουργική διάσπαση. Στη διάσπαση λοιπόν του πεδίου ορισμού, τα δεδομένα χωρίζονται σε τμήματα και κάθε εργασία ασχολείται με ένα από αυτά τα τμήματα. Για παράδειγμα, αν έχω ένα input, μία είσοδο στο αλγόριθμό μου που έχει τιμές από 0 μέχρι 100 και θέλουμε να δώσουμε αυτές τις τιμές σε 10 επεξεργασίες, τότε χωρίζουμε ανά 10 τις τιμές εισόδου, δηλαδή ο πρώτος επεξεργαστής παίρνει από 0 μέχρι και 9, ο δεύτερος από 10 μέχρι και 19 και ούτω καθεξής, και έτσι έχουμε μια διάσπαση του πεδίου ορισμού. Έχουμε και τη λειτουργική διάσπαση, όπου σε αυτόν τον τρόπο διάσπασης το πρόβλημα αποσυντίθεται με βάση τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Για παράδειγμα, μπορούμε να έχουμε τον υπολογισμό του αθροίσματος, τον υπολογισμό της μέσης τιμής, του ελάχιστου και του μέσου όρου. Έτσι λοιπόν αυτά μπορούν να ανατεθούν σε διαφορετικούς επεξεργαστές προκειμένου να υπάρχει μια παραλληλία. Έτσι λοιπόν στη διάσπαση του πεδίου ορισμού μπορεί να εφαρμοστεί αν τα υποσύνολα των δεδομένων είναι πλήρως ανεξάρτητα μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση το πρόβλημα χαρακτηρίζεται σαν embarrassingly parallel problem, δηλαδή πολύ απλό πρόβλημα παραλληλοποίησης. Έχουμε λοιπόν στο slide το problem dataset που θέλουμε να το διασπάσουμε σε 4 περιοχές για να δοθούν σε 4 επεξεργαστές. Έτσι λοιπόν γίνεται διάσπαση και ο κάθε επεξεργαστής αναλαμβάνει ένα κομμάτι από το πεδίο ορισμού. Υπενθυμίζω βέβαια ότι αυτό γίνεται όταν έχουμε ανεξάρτητα δεδομένα και έτσι λοιπόν ο επεξεργαστής π.χ. ο πρώτος δεν θα χρειαστεί δεδομένα που βρίσκονται εκτός των δεδομένων που του έχουν δοθεί. Οι πιθανές διασπάσεις του πεδίου αρισμού είναι πάρα πολλές. Για παράδειγμα, αν έχουμε μία μονοδιάστατη διάσπαση, ο κλασικός τρόπος είναι να χωριστεί συνεχόμενα. Δηλαδή, να χωρίσουμε το πεδίο εισόδου σε συνεχόμενες περιοχές. Για παράδειγμα, ο πρώτος επεξεργαστής θα πάρει από 0 μέχρι και 10. Στο δεύτερο τρόπο, διάσπαση του πεδίου ορισμού σε μονοδιάστατο πρόβλημα είναι ο κυκλικός τρόπος. Ένα στοιχείο παίρνει ο ένας επεξεργαστής, ένα ο άλλος, ένα ο παράλληλος και ένας ο τέταρτος και ξανά ομοίως κυκλικά επαναλαμβάνεται αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, ο πρώτος επεξεργαστής παίρνει το επόμενο στοιχείο, ο δεύτερος αυτό που ακολουθεί και ούτω καθεξής. Αυτό εδώ πέρα, αυτός ο τρόπος διάσπασης, ο κυκλικός, έχει το πλεονέκτημα ότι ένας επεξεργαστής που ενδεχομένως θα καθυστερήσει να υπολογίσει
το αλγόριθμο που έχει για τα δεδομένα εισόδου που έχει πάρει, θα χάσει τη σειρά του, με την έννοια ότι ο επεξεργαστής που θα έχει τελειώσει θα πάρει την αμέσως επόμενη τιμή. Δηλαδή, με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια καλύτερη στάθμιση του επεξεργαστικού φόρτου. Βέβαια, αυτό όπως φαίνεται έχει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα ελέγχου και ασφαλώς δεν είναι φιλικό προς την κρυφή μνήμη. Γι' αυτό ο τρόπος που χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές είναι ο πρώτος τρόπος διάσπασης του πεδίου ορισμού, που είναι ο block τρόπος, ο συνεχόμενος τρόπος. Σε περίπτωση που έχουμε μία είσοδο δύο διαστάσεων, διακρίνουμε τους εξής τρόπους διάσπασης του πεδίου ορισμού. Ο πρώτος τρόπος είναι αναγραμμή, είναι πάλι block αλλά είναι αναγραμμή. Ο δεύτερος τρόπος είναι πάλι block συνεχόμενες τιμές αλλά είναι αναστήλη. Ο επόμενος τρόπος είναι ανα block σε δύο διαστάσεις, όπως βλέπουμε εδώ πέρα που έχουμε block-block. Ο επόμενος τρόπος είναι κυκλικός αναγραμμή, ο επόμενος είναι κυκλικός αναστήλη και ο τέλος είναι κυκλικός και ξανά κυκλικός. Δηλαδή δημιουργείται αυτό το pattern που βλέπουμε με τις διαγώνιες γραμμές, που ασφαλώς έχει και το μεγαλύτερο κόστος επιβάρησης, αλλά την καλύτερη στάθμιση του επεξεργαστικού φόρτου. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε κάθε φορά τον κατάλληλο τρόπο της διάσπασης του πεδίου ορισμού. Θα πρέπει με τον τρόπο που θα γίνει η διάσπαση να αποκαλυφθεί όσο το δυνατόν περισσότερος παραλληλισμός και να ελαχιστοποιηθεί το κρίσιμο τμήμα. Για παράδειγμα, θέλουμε να βρούμε το συνολικό άθροισμα των στοιχείων ενός διανύσματος. Ο ακολουθιακός κώδικας, όπως μπορούμε πολύ εύκολα να καταλάβουμε, είναι ο εξής. Από K ίσον 0 έως K μικρότερο του νη με αύξηση του K κατά 1, προσθέτουμε στο sum, σε μία μεταβλητή, την προηγούμενη τιμή του sum και ασφαλώς την τιμή του διανύσματος. Σε περίπτωση που κάποιος αποφασίσει να το παραλληλοποιήσει με την εικόνα που φαίνεται στο πρώτο bullet, βλέπουμε λοιπόν ότι κάθε thread αναλαμβάνει ένα πεδίο ορισμού τύπου block, όπου το νήμα με id ίσον 0 αναλαμβάνει την τιμή από K, τον υπολογισμό των τιμών από K ίσον 0 έως K μικρότερο του νη δεύτερα, ενώ το νήμα id ίσον 1 το επόμενο μισό. Δηλαδή το πρώτο νήμα αναλαμβάνει από 0 μέχρι τη μισή, την τιμή που είναι στο μέσο του διανύσματος, και το άλλο νήμα αναλαμβάνει το υπόλοιπο κομμάτι. Και κάθε φορά που γίνεται ο υπολογισμός βλέπουμε ότι εκτελείται η συνάρτηση αποκλεισμού, αμοιβαίου αποκλεισμού, γιατί έχουμε πρόσβαση σε ένα κρίσιμο τμήμα. Έχουμε λοιπόν κλείδωμα μέσω ενός σημαφόρου χρησιμοποιώντας το key, και στη συνέχεια γίνεται η πράξη της πρόσθεσης και μετά φεύγουμε από αυτό το κρίσιμο τμήμα και άρα ξεκλειδώνεται η σημαφόρος. Η σημαφόρος, να σας θυμίσω, είναι μία έννοια που είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα και είναι μία κοινόχρηση μεταβλητή η οποία έχει την ιδιότητα να επιτρέπει συνήθως ένα μόνο νήμα να εισέλθει στο κρίσιμο τμήμα. Το κρίσιμο τμήμα είναι το τμήμα που έχουμε εγγραφή και ανάγνωση μιας κοινής μεταβλητής, και όλα τα άλλα νήματα μπλοκάρονται και περιμένουν να απελευθερωθεί αυτό το τμήμα για να εισέλθουν. Έτσι λοιπόν, με το σημαφόρο mutex μπορούμε και έχουμε πρόσβαση μόνο από ένα νήμα στο κρίσιμο τμήμα. Βέβαια αυτός δεν είναι αποδοτικός κώδικας, γιατί συνεχώς τα νήματα κλειδώνουν την κρίσιμη περιοχή, που σημαίνει όλα τα άλλα νήματα μπλοκάρονται, δεν μπορούν να εισέλθουν μέσα. Γίνεται η πράξη πρόσθεσης και μετά εισέρχονται τα άλλα νήματα. Δηλαδή υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος συγχρονισμού.
Μια πολύ καλύτερη λύση είναι να έχουμε την χρήση μιας τοπικής μεταβλητής, μιας ιδιωτικής μεταβλητής ανανήμα. Δηλαδή μια μεταβλητή που άνετα και χωρίς κανένα πρόβλημα μπορεί να γράψει το κάθε νήμα, χωρίς να προκαλέσει κανένα απολύτως πρόβλημα σε άλλο νήμα. Και έτσι λοιπόν να έχουμε την local sum ίσον local sum συν α του k. Αυτό λοιπόν χωρίς κανένα κλειδώμα μπορεί το νήμα πολύ γρήγορα να εκτελέσει την επανάληψη, να υπολογίσει το local sum και απλώς στο τέλος το κάθε νήμα μία φορά μόνο να κλειδώσει το κρίσιμο τμήμα, να μεταφέρει το local sum αθρηστικά στο sum που είναι η γενική μεταβλητή, η καθολική μεταβλητή και στη συνέχεια να το ξεκλειδώσει. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ στην πρώτη περίπτωση είχαμε το mutex lock να εκτελείται συνεχώς, εδώ πέρα το κάθε νήμα εκτελεί μόνο μία φορά το mutex lock. Είναι λοιπόν πολύ πιο αποδοτικό. Άρα βλέπουμε πως ο ίδιος αλγόριθμος μπορεί να παραλληλοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους και με μεγάλη διαφορά στην εκτέλεση και στην αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν η έννοια της παραλληλοποίησης δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι που γίνεται με έναν τρόπο, μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους και ο καλός προγραμματιστής θα πρέπει να γνωρίζει και να δοκιμάζει όλους αυτούς τους διαφορετικούς τρόπους προκειμένου να βρει το βέλτιστο αποτέλεσμα. Όπως είπαμε, έχουμε διάσπαση τόσο σε πεδίο ορισμού, πεδίο δεδομένων, όσο και σε λειτουργική διάσπαση. Ως προς τη λειτουργική διάσπαση, μπορούμε να πούμε ότι εφαρμόζεται σε περιπτώσεις όπου όλα ή τα περισσότερα από τα δεδομένα είναι διαθέσιμα για κάθε μία από τις διεργασίες. Για παράδειγμα, έχουμε ένα πρόβλημα όπου απαιτεί την εκτέλεση 5 συναρτήσεων. Ας πούμε, εκτελεί αυτή που είναι στυλ γάμα με το μπλε, απαιτεί την εκτέλεση του τετραγώνου αυτού που είναι ανοιχτό γαλάζιο, του μοβ, του πράσινου και ξανά του μπλε. Μπορούμε λοιπόν να θέσουμε σε κάθε επεξεργαστή ένα συγκεκριμένο κομμάτι κώδικα, μια συγκεκριμένη συνάρτηση. Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι το task 1, ο πρώτος επεξεργαστής, θα εκτελέσει αυτές τις δύο συναρτήσεις, ο δεύτερος επεξεργαστής ένα άλλο κομμάτι κώδικα και ομοίως οι επεξεργαστές 3 και 4. Πριν επιλέξουμε λοιπόν κάποιον από τους δύο παραπάνω τρόπους για τη διάσπαση ενός αλγορίθμου, θα πρέπει να ξεκινήσουμε με το εξής ερώτημα. Είναι το προς εξέταση πρόγραμμα παραλληλοποιήσιμο? Δηλαδή, μερικές φορές έχουμε έναν αλγόριθμο που πρέπει να τον παραλληλοποιήσουμε. Μερικοί αλγόριθμοι δεν μπορούν να παραλληλοποιηθούν με τίποτα γιατί έχουν μία σειριακή εκτέλεση από εξαρτήσεις που αποτρέπουν οποιαδήποτε παραλληλοποίηση. Σε αυτή την περίπτωση το καλύτερο που θα έχουμε να κάνουμε είναι να βρούμε έναν άλλο αλγόριθμο που να υλοποιεί το ίδιο πρόβλημα και ο οποίος όμως είναι παραλληλοποιήσιμος. Δηλαδή, πολλές φορές δεν έχουμε έναν αλγόριθμο για να υπολογίσουμε κάτι. Π.χ. για την συνάρτηση της ταξινόμησης. Υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικοί τρόποι ταξινόμησης μιας σειράς στοιχείων. Κάποιοι τρόποι είναι παραλληλοποιήσιμοι, κάποιοι τρόποι δεν είναι παραλληλοποιήσιμοι. Έτσι λοιπόν, αν έχουμε έναν αλγόριθμο ταξινόμησης, θα πρέπει πρώτα να δούμε μήπως μπορούμε να το παραλληλοποιήσουμε αυτό, μήπως δεν παραλληλοποιείται, μήπως μπορώ να βρω έναν άλλο αλγόριθμο παραλληλοποίησης. Ας δούμε λοιπόν την έβρεση δυνατότητας παραλληλισμού. Για παράδειγμα, το μόριο του μήνα το Μάρτιο του 2009 ήταν η υδρογενάση, που είναι ένα μόριο που έχει την ιδιότητα να διασπά το νερό σε μοριακό υδρογόνο. Στο πρόβλημα που μας είχε ζητηθεί ήταν ο υπολογισμός της δυναμικής ενέργειας μερικών χιλιάδων διαμορφώσεων του πρωτεϊνικού ορίου και να εντοπιστεί με αυτό η χαμηλότερη ενέργεια, το global minimum. Αυτό το πρόβλημα είναι παραλληλοποιήσιμο γιατί κάθε διαμόρφωση του ορίου που βγαίνει από γεωμετρικά σχήματα είναι μια ανεξάρτητη οντότητα και ανεξάρτητα μπορεί να
χειριστεί από τις υπόλοιπες διαμορφώσεις. Άρα λοιπόν αυτό το πρόβλημα είναι παραλληλοποιήσιμο, έχει πολύ καλή κλιμάκωση, δηλαδή μπορεί να εκτελεστεί σε περισσότερους επεξεργαστές και να εκτελεστεί πιο γρήγορα και γενικότερα μπορούμε να εφαρμόσουμε τη διάσπαση του πεδίου ορισμού σε αυτό εδώ πέρα για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα, ένα άλλο παράδειγμα είναι το εξής. Βρείτε τον πληθυσμό των κουκουνελιών που θα παραχθούν στο τέλος ενός έτου αν κάνουμε τις παρακάτω παραδοχές. Ξεκινήστε λοιπόν με ένα ζεύγος κουνελιών, ένα αρσενικό και ένα θηλυκό που γεννήθηκαν την 1η Ιανουαρίου. Υποθέτουμε λοιπόν ότι όλοι οι μήνες έχουν ίδιες ημέρες, τα κουνέλια ενηλικιώνονται και αρχίζουν να ζευγαρώνουν ένα μήνα μετά τη γέννησή τους και μπορούν να γεννούν κάθε ένα μήνα μετά την ενηλικίωση. Κάθε φορά που έχουμε γεννητούρια παράγεται ένα αρσενικό και ένα θηλυκό, κανένα κουνέλι δεν πεθαίνει ή τρώγεται και δεν υπάρχουν ηθικοί κανόνες περί αιμομιξίας. Πόσα κουνέλια θα υπάρχουν συνολικά μέχρι το τέλος του χρόνου, στις 31 δωδεκάτου. Σε περίπτωση λοιπόν που κάποιος, για παράδειγμα, γεωργός ήθελε, που είχε ανατροφή κουνελιών, που θα ήθελε να μάθει πόσα κουνέλια θα έχει στο τέλος του χρόνου, προκειμένου να επενδύσει σε εγκαταστάσεις, και μας ρωτούσε αυτό εδώ πέρα, τότε θα έπρεπε να του απαντήσουμε το εξής. Καταρχήν, τα κουνέλια όπως βλέπουμε συνεχώς αυξάνονται. Εδώ πέρα στο σχήμα βλέπουμε για τους πρώτους μήνες πώς γίνεται αυτό εδώ πέρα και βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν εξαρτήσεις σε αυτό το πρόβλημα. Εξαρτήσεις όπου κάθε μήνας εξαρτάται από τα δεδομένα του προηγούμενου μήνα. Έτσι λοιπόν, είναι δύσκολο να υπολογιστεί αυτό εδώ το πλήθος. Βέβαια, λύση στο παραπάνω πρόβλημα έδωσε ο Λεονέρδο Ντιμπίσα, ο γιος του Μπονάσιο, το 1212 και είναι η γνωστή ακολουθία Φιμπονάτσι. Δηλαδή το F του K συν 2 ίσον F του K συν 1 συν F του K. Και βλέπουμε λοιπόν τις πρώτες τιμές, 1, 1, 2, 3, 5, 8 κτλ. Το παραπάνω πρόβλημα, η ερώτηση είναι, μπορεί να παραλληλοποιηθεί? Δηλαδή, θα προτείναμε σε έναν που εκτρέφει κουνέλια να κάνει μια επένδυση σε παράλληλη μηχανή για να υπολογίζει τον πληθυσμό των κουνελιών με ακρίβεια? Η απάντηση είναι ότι δεν είναι παραλληλοποιήσιμο πρόβλημα, γιατί υπάρχει άμεση εξάρτηση του κάθε επόμενου όρου που πρόκειται να υπολογίσει με τους δύο αμέσως προηγούμενους. Άρα λοιπόν, το συμπέρασμα είναι καλύτερα ο εκτροφέας να επενδύσει σε μια περίφραξη παρά σε ένα παράλληλο μηχάνημα. Έτσι λοιπόν, αν το πρόβλημα είναι παραλληλοποιήσιμο, πρέπει να έχουμε σιγουρευτεί για τα παρακάτω. Ότι η σηριακή μορφή του προγράμματος, αν υπάρχει, παράγει αποτελέσματα. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε τον ορισμό ενός προβλήματος, αλλά δεν έχουμε τον κώδικα. Άρα, σε πρώτη φάση, υλοποιούμε τη σηριακή μορφή του αλγορίθμου, βλέπουμε ότι βγάζει αποτελέσματα, βλέπουμε ότι βγάζει σωστά αποτελέσματα, ότι ο προτινόμενος αλγόριθμος δεν περιέχει σφάλματα, και εφόσον έχουμε μια σωστή σηριακή έκδοση του αλγορίθμου, τότε συνεχίζουμε προς την παραλληλοποίηση. Ο νέος παράλληλος αλγόριθμος πρέπει να είναι ισοδύναμος με τον αρχικό, δηλαδή η παράλληλη μορφή του προγράμματος πρέπει εν τέλει να παράγει τα ίδια αποτελέσματα με τη σηριακή του μορφή. Για παράδειγμα, θέλουμε να γράψουμε ένα πρόγραμμα όπου από τέσσερα στοιχεία ενός πίνακα να βρίσκουμε τα εξής. Να βρίσκουμε το άθροισμα, το γινόμενο, το μέγιστο και το ελάχιστο. Το σηριακό πρόγραμμα λοιπόν πολύ εύκολα μπορούμε να το γράψουμε ως εξής. Βλέπουμε λοιπόν στη γλώσσα C ότι έχουμε ένα for loop που εξετάζονται όλα τα στοιχεία και ταυτόχρονα εδώ πέρα υπολογίζεται το άθροισμα, υπολογίζεται το γινόμενο, υπολογίζεται το μέγιστο και υπολογίζεται και το ελάχιστο. Και στο τέλος έχουμε την εντολή printf που μας τυπώνει αυτά τα νούμερα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι να παραλληλοποιηθεί. Θέλουμε λοιπόν να το παραλληλοποιήσουμε με τη μέθοδο functional decomposition, δηλαδή με την μέθοδο της διάσπασης λειτουργιών.
Να γραφεί λοιπόν μια παράλληλη μορφή του προηγούμενου προγράμματος, όπου κάθε διεργασία εκτός από τη διεργασία 0 θα αναλάβει να εκτελέσει κάθε μία από τις πράξεις, άθροισμα, γινόμενο, μέγιστο και ελάχιστο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε τις συναρτήσεις μας και τις διασπάμε σε διεργασίες. Εδώ πέρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποια εξάρτηση στα δεδομένα, οπότε κάθε διεργασία μπορεί να ανατεθεί σε έναν επεξεργαστή. Βλέπουμε λοιπόν εδώ το γράφημα όπου δείχνει πως όλα αυτά τα δεδομένα εισάγονται και δίνονται σε κάθε διεργασία και η κάθε διεργασία υπολογίζει τη συνάρτηση που έχει προγραμματιστεί. Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να γίνει πολύ εύκολα με το OpenMPI και χρησιμοποιώντας 5 ranks. 5 λοιπόν διεργασίες. Το πρώτο rank, η πρώτη διεργασία, στέλνει τον πίνακα στις υπόλοιπες διεργασίες, ενώ οι διεργασίες 1 έως 4 έχουν αναλάβει να κάνουν μια συγκεκριμένη λειτουργία από τις άθροισμα γινόμενο, ελάχιστο και μέγιστο. Μάλιστα αυτή η υλοποίηση βρίσκεται και σε κάποιο εργαστηριακό φυλάδι του μαθήματός μας. Ένα δεύτερο λοιπόν παράδειγμα είναι το εξής. Να γραφτεί ένα πρόγραμμα που να υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων ενός πίνακα. Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα και σειριακή έκδοση, όπου βλέπουμε έχουμε ένα for loop που υπολογίζει το άθροισμα των στοιχείων ενός πίνακα. Το προηγούμενο for loop είναι για την αρχικοποίηση των τιμών. Άρα λοιπόν το σημαντικό κομμάτι του κώδικα βρίσκεται στο βρόχο όπου υπολογίζεται το tsum ίσον tsum συν data του i. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να παραλληλοποιήσουμε. Η παραλληλοποίηση προγράμματος με τη μέθοδο domain decomposition είναι η εξής. Έχουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα όπου κάθε διεργασία, εκτός της διεργασίας 0, θα αναλάβει να εκτελέσει ένα τμήμα του συνολικού αθροίσματος των στοιχείων του πίνακα και στο τέλος θα σταλούν τα αθροίσματα στην διεργασία 0 για να επιτελέσει την τελική άθροιση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε εδώ πέρα ότι πάλι το πρώτο κομμάτι γίνεται παράλληλα, όπου υπολογίζονται αυτά τα μερικά αθροίσματα από κάθε διεργασία και στη συνέχεια στέλνονται στην διεργασία 0 για να προστεθούν. Δεν υπάρχει κάποια εξάρτηση στα δεδομένα, κάθε διεργασία μπορεί να τεθεί σε έναν επεξεργαστή. Υπάρχει όμως εξάρτηση στο τέλος, στο συνολικό άθροισμα. Και αυτό το πρόγραμμα μπορεί να γίνει εύκολα με OpenMPI, στο οποίο υπολογίζονται ποια δεδομένα θα σταλούν σε κάθε rank, που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε βέβαια και τη συνάρτηση Skater, όπου είναι η συνάρτηση όπου αυτόματα διασπά το πεδίο εισόδου σε υποσύνολα και τα στέλνει σε κάθε διεργασία. Το κάθε rank χρησιμοποιεί τα δεδομένα που το έχουν σταλεί και κάνει τον υπολογισμό, στο τέλος στέλνει στο αρχικό rank το άθροισμα. Και το αρχικό rank, η ρίζα, προσθέτει τα μερικά άθροισματα και υπολογίζει το συνολικό άθροισμα. Υπάρχουν δύο κύριοι τρόποι διάσπασης ενός αλγορίθμου σε εργασίες, όπως είπαμε, άρα είναι η διάσπαση του πεδίου ορισμού και το δεύτερο είναι η λειτουργική διάσπαση. Θα πρέπει πάντα να μελετάμε το πρόβλημα αν είναι όντως παραλληλοποιήσιμο, δηλαδή ο γράφος εξάρτησης να αποκαλύπτει τη σχέση εξάρτησης μεταξύ των εργασιών και η ύπαρξη της σειριακής μορφής ενός προγράμματος βοηθάει στην ανάλυση και την κατασκευή της παράλληλης μορφής και χρησιμοποιείται και για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων. Στο βήμα που έχουμε την ανάθεση των εργασιών σε διεργασίες, θα πρέπει να αναζητηθεί η βέλτιστη ομαδοποίηση των εργασιών, ώστε κάθε ομάδα να εκτελείται από ένα και μόνο επεξεργαστή. Έχουμε λοιπόν τρεις στόχους για την ανάθεση. Πρώτον, να έχουμε εξισορρόπηση του φορτίου εργασίας, δηλαδή να μην αναλαμβάνει ένας επεξεργαστής όλο το βάρος της επεξεργασίας και ένας άλλος επεξεργαστής να έχει πολύ λιγότερο επεξεργαστικό φόρτο. Θα πρέπει να έχουμε ισοκατανομή. Η ελαχιστοποίηση επικοινωνίας μεταξύ των εργασιών είναι σημαντική, γιατί κάθε φορά που έχουμε επικοινωνία σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα συγχρονισμού ενδεχομένως και γενικά δημιουργείται μεγάλη επιβάρηση με την επικοινωνία. Και τρίτον, η μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διαχείριση της ανάθεσης να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, ώστε να έχουμε μικρό
χρόνο ανάθεσης αμέσως να γίνεται η ανάθεση σε επεξεργαστές. Η εξισορρόπηση του φόρτου εργασίας είναι πολύ σημαντική σε ένα παράλληλο σύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε με τι σχετίζεται αυτή η εξισορρόπηση. Η εξισορρόπηση λοιπόν σχετίζεται με το ποσοστό του κώδικα που εκτελεί κάθε διεργασία, με τη χρήση της εσόδου και της εξόδου, με τη χρήση της μνήμης, με την επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών. Επιδιώκεται λοιπόν να ισοκατανέμεται ο φόρτος υπολογισμού, ώστε οι διεργασίες να έχουν όσο δυνατόν μικρότερη διαφορά στους χρόνους περάτωσης, γιατί να μην ξεχνάμε ότι η διεργασία που έχει τον μεγαλύτερο χρόνο ολοκλήρωσης καθορίζει και τον μέγιστο χρόνο εκτέλεσης του προγράμματος, με συνέπεια όλο το σύστημα να καθυστερεί. Έχουμε λοιπόν μια σχηματική αναπαράσταση με τέσσερις διεργασίες. Με το μπλε χρώμα στο διάγραμμα αυτό συμβολίζεται ο χρόνος που απασχολείται το συγκεκριμένο task με την εκτέλεση κάποιας λειτουργίας. Ενώ με το πορτοκαλί χρώμα συμβολίζεται με το χρόνο που περιμένει, που έχει ολοκληρώσει το έργο της και περιμένει το επόμενο σήμα συγχρονισμού. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι η εργασία 3 είναι η πιο χρονοβόρα και καθυστερεί την ολοκλήρωση ολόκληρου του υπολογισμού. Και βλέπουμε ότι η εργασία 1 στο περίπου 50% του χρόνου που της είχε διατεθεί έχει ολοκληρώσει το έργο της και ο επεξεργαστής δαπανάει κύκλους περιμένοντας. Το καλύτερο θα ήταν αν μπορούσαμε να μεταφέρουμε κομμάτι της εργασίας που κάνει ο επεξεργαστής 3 στον επεξεργαστή 1, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη ισοκατανομή. Αυτά τα γραφήματα μπορούμε να τα βγάλουμε και με ειδικά εργαλεία που υπάρχουν έξω, όπως το Intel Parallel Studio, όπου μπορούμε και εκτελούμε μία εφαρμογή με πολλά threads και μας εμφανίζονται τα στατιστικά ένα thread, πόσο εργαζόταν αυτό το thread και πόσο ήταν σε κατάσταση idle. Το επόμενο θέμα που μας απασχολεί είναι να ελαχιστοποιήσουμε την επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών. Γιατί η επικοινωνία μεταξύ των διεργασιών συνεπάγεται κόστος τόσο σε χρήμα όσο και σε χρόνο. Χρήμα γιατί ο σχεδιασμός απαιτεί καλύτερο εξοπλισμό, που σημαίνει υψηλό κόστος χωρίς βέλτιστη απόδοση. Ενώ και χρόνο γιατί λόγω της τοπολογίας του δικτύου διασύνδεσης πολλές φορές η επικοινωνία απαιτεί πολλά βήματα και η συχνή ανταλλαγή μηνυμάτων προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση bottleneck με συνέπεια ασφαλώς την μείωση της απόδοσης του συστήματος. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να περιορίσετε η ανταλλαγή μηνυμάτων σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Ας δούμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν εργασίες που τροφοδοτούν η μία την άλλη με σειριακό τρόπο, δημιουργώντας μια αλυσίδα στο γράφο εξάρτησης. Εδώ πέρα λοιπόν οι εργασίες θα μπορούσαν να εκτελούνται όλες στον ίδιο επεξεργαστή, που σημαίνει ότι έχουμε μια πολύ γρήγορη επικοινωνία αφού είναι στον ίδιο επεξεργαστή και δεν φορτώνουν το δίκτυο. Όμως θα υπήρχε επιβάρηση λόγω στην εκτέλεση όλου αυτού του όγκου. Άμα θέλουμε λοιπόν να το διασπάσουμε, να το αναθέσουμε σε τέσσερις επεξεργαστές, μπορούμε να έχουμε την ανάθεση με τον τρόπο α, όπου βλέπουμε ότι στον επεξεργαστή 1 έχει ανατεθεί τα πρώτα task, στον επεξεργαστή 2 τα δεύτερα task και ούτω καθεξής. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι στον τρόπο επικοινωνίας α έχουμε επικοινωνία ανάμεσα από επεξεργαστή σε επεξεργαστή στα σημεία που μια διακεκομένη γραμμή χωρίζει ένα βελάκι και τα σημειώνω σε κύκλο και αυτά εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι αρκετά. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι 12 τα στοιχεία αυτά. Ενώ στον τρόπο ανάθεσης των τάξη επεξεργασίας βλέπουμε ότι έχουμε μόνο 3 βελάκια, δηλαδή ότι η επικοινωνία έχει περιοριστεί σε 3 μηνύματα. Βέβαια, γνωρίζοντας μόνο τις επικοινωνιακές ανάγκες των tasks, δεν μας βοηθάει στο να κάνουμε μια σωστή ανάθεση. Γιατί μπορεί αυτά τα tasks να έχουν
ανισοκατανομή στις επεξεργαστικές ανάγκες που έχουν. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να επιδιώκετε ώστε η επικοινωνία να γίνεται μέσα στην ίδια διεργασία, αλλά και ασφαλώς ο κάθε επεξεργαστής να έχει παρόμοιο φόρτο εργασίας με τους άλλους επεξεργαστές. Στα είδη της επικοινωνίας λοιπόν για την ανταλλαγή μηνυμάτων μπορούμε να διακρίνουμε τις εξής κατηγορίες. Πρώτον είναι επικοινωνία από σημείο προς σημείο. Δηλαδή μία διεργασία στέλνει σε μία άλλη διεργασία. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι οι συλλογικές επικοινωνίες. Δηλαδή broadcast, scatter, gather και reduction. Στο broadcast μία διεργασία στέλνει σε όλες τις άλλες. Στο scatter μία διεργασία διασπάει το πεδίο ορισμού και στέλνει τα δεδομένα σε άλλες διεργασίες. Στο gather μία διεργασία μαζεύει, συγκεντρώνει όλες τις τιμές από όλες τις άλλες διεργασίες. Και στο reduction πολλές διαφορετικές τιμές που έχει κάθε διεργασία μαζεύονται σε μία και υλοποιείται μία συνάρτηση. Και εκτελείται μία συνάρτηση και τελικά από όλες αυτές τις τιμές δημιουργείται μία τιμή μόνο. Για παράδειγμα μπορεί να είναι η συνάρτηση min, max, average, sum και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα είδη επικοινωνίας υποστηρίζονται ασφαλώς στο OpenMPI όπως βλέπουμε στο εργαστήριο. Η μείωση του χρόνου που απαιτείται για τη διαχείριση της ανάθεσης μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους προκειμένου να αποφασίσουμε την βέλτιστη ανάθεση των εργασιών. Ο πρώτος τρόπος είναι ο στατικός τρόπος. Στο στατικό τρόπο, όταν ο γράφος εξάρτησης είναι σχετικά απλός, έτσι η ομαδοποίηση είναι εύκολη και έχουμε μια ταχεία διαδικασία ανάθεσης. Και ο δεύτερος είναι ο ημιστατικός τρόπος, όπου οι εργασίες ομαδοποιούνται με κάποιον ευριστικό αλγόριθμο και οι ομαδοποιήσεις δεν είναι πάντα βέλτιστες. Και συνήθως οι ομαδοποιήσεις αναθεωρούνται ανατακτά διαστήματα ώστε να βρεθούν οι βέλτιστες. Υπάρχει βέβαια και ο τρίτος τρόπος που είναι ο δυναμικός τρόπος ανάθεσης που χρησιμοποιείται όταν η εξέλιξη των εργασιών είναι απρόβλεπτη. Παραδείγματος χάρη, κάποια μνήμη κάνει πολύ συχνά swap στο δίσκο και έτσι λοιπόν θα πρέπει το task που έχει ανατεθεί σε αυτόν τον επεξεργαστή να ανατεθεί σε κάποιον άλλον επεξεργαστή. Στο βήμα της χρονοδρομολόγησης των διεργασιών σε επεξεργαστές θα πρέπει να ανατεθούν προς εκτέλεση σε κάποιους επεξεργαστές το σύνολο των διεργασιών που έχουν δημιουργηθεί προηγουμένως. Θα πρέπει λοιπόν να δοθούν απαντήσεις στα δύο ερωτήματα. Πού θα εκτελεστεί η εφαρμογή, δηλαδή σε ποιον επεξεργαστή, και πότε θα εκτελεστεί η εφαρμογή, δηλαδή ποια χρονική στιγμή. Η απάντηση στις δύο παραπάνω ερωτήσεις δίνεται από αλγόριθμους που αναλαμβάνουν την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών και ονομάζονται αλγόριθμοι χρονοδρομολόγησης. Το σημαντικό βέβαια είναι να ανατεθούν οι διεργασίες στους κατάλληλους επεξεργαστές ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης εφαρμογής. Έχουμε δύο κατηγορίες χρονοδρομολόγησης. Πρώτον είναι οι δετερμινιστικές μέθοδοι όπου έχουμε χρονοδρομολόγηση με βάση κάποιους σταθερούς χρόνους εκτέλεσης και οι μη δετερμινιστικές μέθοδοι χρονοδρομολόγησης που δεν υπάρχει σταθερός χρόνος εκτέλεσης. Επίσης, κατηγοριοποιούνται και ως προς την δυναμική ή στατική ανάθεση των εργασιών. Δηλαδή, υπάρχουν στατικές μέθοδοι χρονοδρομολόγησης που αποφασίζεται από την αρχή σε ποιον επεξεργαστή θα εκτελεστεί κάθε διεργασία και εκτελείται συνεχώς σε αυτόν τον επεξεργαστή ανεξάρτητα από το φόρτο εργασίας. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε ανισοκατανομή του επεξεργαστικού φόρτου. Ενώ υπάρχουν και οι δυναμικές μέθοδοι χρονοδρομολόγησης που η ανάθεση κάποιου επεξεργαστή αποφασίζεται κατά την ώρα εκτέλεσης προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασίας κάθε επεξεργαστή. Το πλεονέκτημα λοιπόν των στατικών μεθόδων είναι η ταχύτητα απόφασης πολύ μεγάλη, πολύ απλός αλγόριθμος και η ανάθεση έχει προαποφασιστεί και δεν αλλάζει, δεν υπάρχει λοιπόν κάποια επιβάρηση. Το πλεονέκτημα βέβαια των δυναμικών μεθόδων είναι ότι γίνεται μια καλύτερη διαχείριση του συστήματος αφού η ευελιξία συνανάθεση εξισορροπεί το φόρτο λειτουργίας των επεξεργαστών και διευκολύνει την καλύτερη απόδοση του συστήματος. Το μειονέκτημα των στατικών μεθόδων είναι η μη εξισορρόπηση του φόρτου λειτουργίας, ενώ το μειονέκτημα των δυναμικών μεθόδων είναι ότι σπαταλούν χρόνο εκτέλεσης για να αποφασίσουν εκείνη τη στιγμή τις αναθέσεις. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στον τρόπο παραλληλοποίησης OpenMP
μπορούμε, ας πούμε, να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε τεχνική ανάθεσης threads σε επεξεργαστές, δηλαδή είτε στατικά είτε δυναμικά, με τις αντίστοιχες παραμέτρους στο πράγμα OMP Parallel For, όπου εκεί πέρα μπορούμε να έχουμε την παράμετρο Dynamic ή Static. Συνεχίζουμε λοιπόν με το δετερμινιστικό μοντέλο με μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Στις δετερμινιστικές μεθόδους χρονοδρομολόγησης θεωρείται ότι οι σχέσεις μεταξύ των εργασιών και ο χρόνος εκτέλεσης είναι σταθερός και γνωστός εκ των προτέρων. Στην πράξη βέβαια αυτό δεν ισχύει πάντα, γιατί υπάρχουν άλματα στον αλγόριθμο, υπάρχουν αλλαγή ροής εκτέλεσης, καθυστερήσεις, page faults, swaps κτλ. Στο δετερμινιστικό μοντέλο με μηδενικό χρόνο επικοινωνίας κάνουμε τις εξής δύο προσεγγίσεις. Η χρόνη εκτέλεση των εργασιών είναι γνωστή και δεν εξαρτώνται από αστάθμιους παράγοντες, δηλαδή δεν μας ενδιαφέρουν οι καθυστερήσεις που εισάγονται για παράδειγμα από το λειτουργικό σύστημα, από την είσοδο-έξοδο κ.ο.κ. Ο χρόνος επικοινωνίας μεταξύ των επεξεργαστών είναι μηδενικός. Για να καταλάβουμε λοιπόν τη σημασία του συνδυασμού ανάθεσης και χρονοδρομολόγησης, ας θεωρήσουμε τον αλγόριθμο που περιγράφεται από τον παρακάτω γράφο εξάρτησης. Έχουμε λοιπόν η εργασία 1, όπου απαιτεί 100 μονάδες επεξεργασίας, η εργασία 2 εκτελείται μετά την εργασία 1 και απαιτεί 100 μονάδες, η εργασία ε3 εκτελείται μετά την εργασία ε1 και απαιτεί 400 μονάδες, η ε4 εκτελείται μετά το ε1 και απαιτεί 200 μονάδες χρόνου και η ε5 ακολουθεί την ε1 και απαιτεί 300 μονάδες χρόνου. Και εφόσον ολοκληρώσουν όλες αυτές οι εργασίες στο έργο τους, εκτελείται η εργασία ε6 που απαιτεί 100 μονάδες χρόνου. Κάθε κόβος λοιπόν του γράφου είναι και μια διαφορετική εργασία, η οποία μπορεί να εξαρτάται από αποτελέσματα κάποιων άλλων εργασιών και ταυτόχρονα μπορεί να τροφοδοτεί άλλες εργασίες με τα δικά της αποτελέσματα. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε αυτό το γράφο εξάρτησης και θα δούμε πώς θα γίνει η ανάθεση με το δετερμινιστικό μοντέλο με μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Έχουμε λοιπόν δύο διαφορετικές αναθέσεις. Στην πρώτη ανάθεση, στον επεξεργαστή 1, τοποθετείται το ε1, το ε2, το ε3 και το ε6. Βλέπουμε ότι το ε4 στο π2 εκτελείται μετά την ολοκλήρωση του ε1, γιατί υπάρχουν οι εξαρτήσεις. Άρα λοιπόν στο π2 τοποθετείται το ε4 και στο π3 τοποθετείται το ε5. Βλέπουμε λοιπόν ότι στην ανάθεση αυτή που έχει γίνει στους τρεις επεξεργαστές, ο χρόνος που απαιτείται είναι 700 μονάδες χρόνου. Χαρακτηριστικά λοιπόν της πρώτης ανάθεσης είναι ότι η ε1, ε2, ε3, ε6 αποτελούν την πρώτη ομάδα και εκτελούνται στον επεξεργαστή π1. Η ε4 εκτελείται στον επεξεργαστή π2 και η ε5 εκτελείται στον επεξεργαστή π3. Έτσι λοιπόν, αυτό έχει ως συνέπεια να έχουμε 700 μονάδες χρόνου. Στη δεύτερη ανάθεση βλέπουμε ότι η ε1 πάλι είναι στο επεξεργαστή π1, όπως και η ε2, αλλά η ε3 και η ε5 έχουν τοποθετηθεί, έχουν αναταθεί στους επεξεργαστές 3 και 2 αντίστοιχα. Και μόλις εκτελεστεί η ε3, τότε εκτελείται και η ε6 για να συγκεντρώσει όλα αυτά τα αποτελέσματα. Εδώ πέρα λοιπόν βλέπουμε ότι η ε1, ε2, ε4, ε6 είναι η πρώτη ομάδα, εκτελείται στον επεξεργαστή π1, η εργασία ε5 εκτελείται στον επεξεργαστή π2 και η ε3 εκτελείται στον επεξεργαστή π3. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτή η ανάθεση απαιτεί 600 μονάδες χρόνου. Δηλαδή, στον πρώτο τρόπο χρονοδρομολόγησης είχαμε 700 μονάδες, ενώ στο δεύτερο τρόπο χρονοδρομολόγησης είχαμε 600 μονάδες. Από τα παραπάνω λοιπόν φαίνεται ότι οι διαφορετικές αναθέσεις σε συνδυασμό με τα διαφορετικά χρονοδιαγράμματα δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα ως προς το συνολικό χρόνο εκτέλεσης TAF του αλγορίθμου. Άρα λοιπόν, έχοντας σαν δεδομένα το γράφο εξάρτησης των εργασιών, τους χρόνους εκτέλεσης κάθε διεργασίας και το πλήθος των διαθέσιμων επεξεργαστών, θα πρέπει κάθε φορά να βρούμε την καλύτερη ανάθεση και το καλύτερο χρονοδιάγραμμα. Ασφαλώς, δεν υπάρχουν ευέλικτες λύσεις γενικές μορφής, αλλά μόνο κατά περίπτωση.
Ας δούμε τώρα όμως μία περίπτωση όπου ο γράφος εξάρτησης συνεργασιών είναι δάσος εισόδου. Δηλαδή έχουμε πολλούς εισόδους όπου σιγά σιγά καταλήγουν σε μία μόνο εργασία. Ένας γράφος εξάρτησης καλείται δάσος εισόδου όταν κάθε κόμβος έχει μόνο μία ακμή εξόδου και διαφορετικά καλείται δάσος εξόδου αν κάθε κόμβος έχει μόνο μία ακμή εισόδου. Για παράδειγμα τώρα βλέπουμε ένα δάσος εισόδου όπου ο κάθε κόμβος έχει μόνο μία έξοδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι τα α, β, γ δίνουν τα δεδομένα τους στην διαργασία ε, όπου η ε έχει μόνο μία έξοδο που οδηγείται στο θ. Ομοίως και η δ οδηγείται στο θ και το θ, η εργασία θ, έχει μόνο μία έξοδο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιώντας την έννοια της προτεραιότητας, μπορούμε να κάνουμε μια βέλτιστη ανάθεση και βέλτιστη χρονοδρομολόγηση. Η διαδικασία λοιπόν επίλυσης είναι η εξής. Δίνουμε μεγαλύτερη προτεραιότητα στους κόμβους ανάλογα με την απόστασή τους από τον τελευταίο κόμβο του γράφου. Ο κόμβος νι λοιπόν είναι ο τελευταίος, παίρνει προτεραιότητα 1, η λάμδα και μη παίρνουν προτεραιότητα 2, η θήτα, γιώτα, κάπα παίρνουν προτεραιότητα 3 και ούτω καθεξής. Με αυτό προκύπτει λοιπόν ο πίνακας των προτεραιοτήτων. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο νι έχει προτεραιότητα 1, το λάμδα και το μη έχουν προτεραιότητα 2, το θήτα, γιώτα, κάπα έχουν προτεραιότητα 3, γιατί έχουν απόσταση 3. Δηλαδή 1, 2, 3. Το θήτα λοιπόν έχει απόσταση 3 από την έξοδο και ομοίως δίνονται οι άλλες προτεραιότητες. Στη συνέχεια αναθέτουμε την εκτέλεση των εργασιών με σειρά προτεραιότητας στους διαθέσιμους επεξεργαστές λαμβάνοντας υπόψη τις ακμές εξάρτησης. Για παράδειγμα, αν έχουμε τρεις επεξεργαστές P1, P2 και P3, αρχικά βλέπουμε ποιες είναι οι υψηλότερες προτεραιότητες. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι υψηλότερες προτεραιότητες είναι το α, β, γ. Άρα τοποθετούμε το α, β, γ την χρονική στιγμή τα φένα που έχει την βέλτιστη ανάθεση και έχουν τις μεγαλύτερες προτεραιότητες. Στη συνέχεια βλέπουμε τις επόμενες προτεραιότητες που είναι, όπως βλέπουμε, 4. 4 έχουμε δέλτα, έψιλον, ζήτα και ήτα. Έτσι λοιπόν βάζουμε το δέλτα, έψιλον, ζήτα, βλέπουμε λοιπόν τη χρονική στιγμή αυτό εδώ πέρα και το ήτα τοποθετείται στην χρονική στιγμή τα ίσον 3. Παρατηρούμε ότι το νι δεν τοποθετείται τη χρονική στιγμή τα ίσον 5 γιατί έχει κάποια εξάρτηση που περιμένει το λάμδα. Γι' αυτό λοιπόν στη χρονική στιγμή τα 5 γίνεται η εκτέλεση του λάμδα και στη χρονική στιγμή τα 6 βρίσκεται το νι. Εδώ πέρα βέβαια ο εκθέτης δείχνει την προτεραιότητά της και τα γκρίζα βελάκια δείχνουν τις εξαρτήσεις. Η χρονοδρομολόγηση λοιπόν γίνεται αναθέτοντας πρώτες εργασίες με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα και μετά τις εργασίες με τη μικρότερη προτεραιότητα. Έχουμε λοιπόν μια βέλτιστη ανάθεση και χρονοδρομολόγηση στην περίπτωσή μας που έχουμε ένα δάσος εισόδου. Αν υπάρχουν δύο επεξεργαστές, η βασική ιδέα είναι η ανάθεση προτεραιότητας στους κόμβους. Για παράδειγμα έχουμε το εξής δάσος εισόδου. Έχουμε δύο επεξεργαστές. Δίνουμε αυθαίρετα προτεραιότητα σε ένα, δύο, μη και τα λοιπά στα φύλλα του γράφου, δηλαδή στους κόμβους που δεν έχουν παιδιά. Για παράδειγμα το 1 και το κάπα. Θα πάρουμε το 1 και το κάπα. Αυτό εδώ πέρα δεν είναι ένα δάσος εισόδου ή εξόδου, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν κόμβοι που έχουν πολλαπλές εξόδους. Π.χ. το θ έχει έξοδο και στο 1 και στο 2. Το δ έχει έξοδο και στο ζ και στο η. Έτσι λοιπόν σε αυτή την περίπτωση δίνουμε προτεραιότητες 1, 2, μη κτλ. Στα φύλλα του γράφου. Αρχικά είναι το γ και το κ, δίνουμε τη μέση εκεί 1 και 2. Μετά βρίσκουμε όλα τους κόμβους που έχουν τα παιδιά που έχουν τα προηγούμενα, δηλαδή είναι το ζ, η και θ. Αυτοί εδώ πέρα έχουν παιδιά κόμβους που έχουν ήδη πάρει προτεραιότητα, οπότε σε αυτή την περίπτωση τους κατατάσσουμε σε σειρά ανάλογα με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα των παιδιών τους. Ο θήτα
βλέπουμε εδώ πέρα ο θήτα έχει παιδί που έχει 2. Ο θήτα έχει λοιπόν μεγαλύτερη προτεραιότητα από το ζηταΐτα, διότι το παιδί του θήτα, το κάπα, έχει προτεραιότητα 2. Έτσι λοιπόν το θήτα θα πάρει τη μεγαλύτερη προτεραιότητα, το 5, και το 3 και το 4 θα το πάρουν οι άλλοι κόμβοι. Χρωματίζουμε τους κόμβους ζηταΐτα, θήτα, γκρι. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε δώσει εδώ πέρα προτεραιότητες 1, 2, 3, 4, 5. Συνεχίζουμε προς τα πάνω. Βλέπουμε ποιοι έχουν παιδιά εκεί πέρα. Αυτοί που έχουν παιδιά λοιπόν είναι το δέλτα και το έψιλον. Το γάμα δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα γιατί έχει ένα κόμβο ως παιδί που δεν έχει γίνει γκρι. Και επαναλαμβάνουμε λοιπόν το βήμα 2 μέχρι όλοι οι κόμβοι να χρωματιστούν γκρι, οπότε όλοι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες. Βλέπουμε λοιπόν 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αναθέτουμε τις εργασίες με σειρά προτεραιότητας λοιπόν στους επεξεργαστές. Άρα τη μεγαλύτερη προτεραιότητα είναι το 10 και το 9. Άρα βάζουμε τη χρονική στιγμή 1, το 10 και το 9. Μετά έχουμε το 8 και το 7. Βάζουμε λοιπόν το 8 και το 7. Το 6 και το 5. Μπαίνει λοιπόν το 6 και το 5. Το 4 και το 3. Μετά είναι αυτό εδώ πέρα, το 4 και το 3. Και τέλος είναι το 1 και το 2. Και έτσι λοιπόν έχουμε την βέλτιστη ανάθεση με αυτό εδώ πέρα τον τρόπο. Ας συνεχίσουμε λοιπόν στο δετερμινιστικό μοντέλο με μη μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Ως τώρα είχαμε μηδενικό χρόνο επικοινωνίας, δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η επικοινωνία. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή υποθέτουμε ότι έχουμε με γνωστό τον χρόνο εκτέλεσης κάθε διεργασίας και δεν εξαρτάται από τυχαίες παραμέτρους, αλλά το κόστος, δηλαδή ο χρόνος επικοινωνίας, δεν είναι αμεληταίος. Ο χρόνος είναι ο χρόνος που απαιτείται για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των επεξεργαστών, ανταλλαγή λοιπόν μηνυμάτων και θέματα συγχρονισμού. Αν οι εργασίες ΑΒ δεν ανταλλάζουν δεδομένα ή αν εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή, τότε θεωρούμε ότι ο χρόνος επικοινωνίας Α τόνος Β είναι μηδενικός. Ενώ αν υπάρχει ακμή που ενώνει τον κόμβο Α με τον κόμβο Β, τότε οι διεργασίες αυτές ανταλλάσσουν δεδομένα μεταξύ τους και υπάρχει μη μηδενικό κόστος επικοινωνίας Α τόνος Β, αν και μόνο αν οι εργασίες Α και Β εκτελούνται σε διαφορετικούς επεξεργαστές. Αν εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή, δεν υπάρχει κόστος επικοινωνίας, γιατί η επικοινωνία γίνεται εσωτερικά με τη χρήση της εσωτερικής μνήμης. Όταν λοιπόν κάνουμε ανάθεση και δρομολόγηση εργασιών, προσπαθούμε να βάλουμε τις χρονοβόρες ακμές μέσα στην ίδια διεργασία, ώστε να εκτελεστούν στον ίδιο επεξεργαστή και έτσι να μην υπάρχει κόστος επικοινωνίας. Η χρονοδρομολόγηση γίνεται τώρα πιο πολύπλοκη από ό,τι στην περίπτωση όπου δεν λαμβάναμε το κόστος επικοινωνίας, γιατί πρέπει να ξέρουμε να λαμβάνουμε υπόψη και το κόστος επικοινωνίας και το χρόνο εκτέλεσης της διεργασίας. Η έβρεση λοιπόν της βέλτιστης ανάθεσης και της βέλτιστης χρονοδρομολόγησης είναι δύσκολη και χρησιμοποιούνται εβριστικές μέθοδοι οι οποίες προσπαθούν να καλύψουν το κόστος επικοινωνίας και να αναθέσουν τις εργασίες στους διάφορους επεξεργαστές. Έστω ότι έχουμε τον παρακάτω γράφο εξάρτησης, όπου δίπλα σε κάθε κόμβο αναγράφεται ο χρόνος εκτέλεσης και ο χρόνος επικοινωνίας. Για παράδειγμα, υπάρχει το λάμδα, η εργασία λάμδα που απαιτεί 10 μονάδες, 10 επεξεργαστικές μονάδες, 10 μονάδες χρόνου εκτέλεσης και απαιτεί να μιλήσει με το Β με κόστος 5 μονάδων, το Β απαιτεί 15 μονάδες εκτέλεσης, ενώ έχουμε 20 μονάδες εκτέλεσης, 20 μονάδες επικοινωνίας από το λάμδα στο Γ, που το Γ έχει 20 μονάδες εκτέλεσης. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό εδώ πέρα το δετερμινιστικό μοντέλο με μη μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε τη βέλτιστη ανάθεση στους επεξεργαστές προκειμένου να γίνει όσο δυνατόν, να εκτελεστεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα ο συγκεκριμένος αλγόριθμος. Είναι προτιμότερο να αναθέτουμε τους κόμβους που συνδέουν ακμές με μεγάλο κόστος επικοινωνίας, όπως η ΑΓ, αυτό είναι το Α, όπως το ΑΓ εδώ έχει κόστος 20,
στην ίδια διεργασία, έτσι ώστε να εκτελούν τελικά στον ίδιο επεξεργαστή και να μην πληρώσουμε το κόστος επικοινωνίας ΑΓ. Υποθέτουμε ότι ο χρόνος που χρειάζεται ένας επεξεργαστής με τον εαυτό του είναι μηδενικός. Έχουμε λοιπόν δύο χρονοδιαγράμματα, δύο πιθανές αναθέσεις. Στην πρώτη ανάθεση λοιπόν, στον P1 επεξεργαστή τοποθετείται το Α και το Β. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που είναι στον ίδιο επεξεργαστή και το Α και το Β, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο χρόνος επιβάρησης λόγω επικοινωνίας. Και εδώ πέρα λοιπόν έχουμε 10 μονάδες χρόνο από το Α και 15 από το Β, οπότε τελειώνει τη χρονική στιγμή 25. Ενώ μόλις ολοκληρωθεί το Α, βλέπουμε τη χρονική στιγμή 10, υπάρχει επικοινωνία 20 μονάδων, επικοινωνία ΑΓ, φτάνουμε τη χρονική στιγμή 30, οπότε συνέχεια ακολουθεί η εκτέλεση της διεργασίας Γ για 20 μονάδες χρόνου και έτσι λοιπόν στο χρονοδιάγραμμα αυτό ο συνολικός χρόνος του συστήματος είναι 50 μονάδες χρόνου. Στο δεύτερο χρονοδιάγραμμα, στο P1 βάζουμε το Α και το Γ, οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε την ανάθεση όπου έχουμε το Α και το Γ. Εδώ πέρα λοιπόν δεν έχουμε την επιβάρηση των 20 μονάδων χρόνου λόγω της επικοινωνίας Α και Γ. Εδώ πέρα λοιπόν το Α εκτελείται 10 μονάδες χρόνου, 10 μονάδες, φτάνουμε τη χρονική στιγμή 10. Ακολουθεί η εκτέλεση του Γ για 20 μονάδες χρόνου, οπότε φτάνουμε στην χρονική στιγμή 30. Αυτό είναι μέχρι το 30. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε 30 μονάδες χρόνου. Η επικοινωνία ΑΒ απαιτεί 5 μονάδες χρόνου. Από το 10 λοιπόν που έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του Task A, μεταφέρονται λοιπόν στον δεύτερο επεξεργαστή του Task Β. Έχουμε λοιπόν την μεταφορά Α ως Β και στη συνέχεια έχουμε την εκτέλεση Β για 15 μονάδες χρόνου. Προφανώς λοιπόν το χρονοδιάγραμμα 2 είναι καλύτερο γιατί έχουμε 35 μονάδες χρόνου ενώ στην προηγούμενη περίπτωση είχαμε 50 μονάδες χρόνου. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα έχουμε μια καλύτερη ανάθεση. Θα περίμενε κάποιος ότι αυτή είναι η βέλτιστη λύση. Πραγματικότητα είναι όμως ότι υπάρχει ακόμα πιο βέλτιστη λύση. Μια άλλη μέθοδος λοιπόν για τη μείωση του χρόνου επικοινωνίας είναι η διπλή εκτέλεση, το redundancy. Η εκτέλεση μιας διεργασίας σε πολλαπλούς επεξεργαστές ώστε να μην χρειάζεται να μεταφερθούν τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν η διεργασία Α εκτελείται και στο P1 και στο P2 και τη χρονική στιγμή 10 ξεκινάει και η εκτέλεση του Γ και η εκτέλεση του Β και έχουμε 30 μονάδες χρόνου, δηλαδή καλύτερη τιμή από τα 35 που είχαμε πιο πριν. Άρα μερικές φορές συμφέρει να επαναλάβουμε την εργασία που έχουμε να κάνουμε, δηλαδή το Task A να το εκτελέσουν παραπάνω επεξεργαστές ώστε να μειωθεί αυτή η επιβάρηση του χρόνου επικοινωνίας. Δηλαδή πολλές φορές είναι καλό, μας οδηγεί σε καλύτερη λύση η εκτέλεση του ίδιου task σε πολλαπλούς επεξεργαστές. Έτσι λοιπόν έχουμε καλύτερο χρόνο εκτέλεσης, έχουμε 30 μονάδες αντί 35 ή 50. Έτσι λοιπόν αποφεύγουμε τελείως και το κόστος επικοινωνίας α ως γ και το κόστος επικοινωνίας α ως β, αφού η αγ εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή, ενώ η αβ εκτελούνται στον ίδιο επεξεργαστή πεδίο. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι η εκτέλεση του ίδιου task σε πολλούς επεξεργαστές ενδεχομένως μπορεί να επηρεάσει κάπως και την κατανάλωση της ενέργειας. Άλλο να μένει ένας επεξεργαστής σε κατάσταση idle, σε low power consumption, και άλλο να εκτελεί ένα έργο όπου αυξάνεται η κατανάλωση. Βέβαια, τις περισσότερες φορές στα παράλληλα συστήματα μας ενδιαφέρει περισσότερο η επίτευξη της ταχύτητας και όχι τόσο της κατανάλωσης ενέργειας. Ιδιαίτερα μιλάμε για ένα τέτοιο αμεληταίο νούμερο. Δηλαδή, το να εκτελεί κάποιος επεξεργαστής το έργο αυτό θα είναι της τάξης κάποιων μιλιβάτ παραπάνω. Επίσης, για τους αλγόριθμους ανάθεσης έχουμε τους ευριστικούς αλγορίθμους με μη μηδενικό χρόνο επικοινωνίας. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μια δρομολόγηση με λίστα προτεραιότητας, με list scheduling, όπου κάθε κόμβος του γράφου παίρνει μια τιμή προτεραιότητας, δημιουργείται μια ουρά με εργασίες έτοιμες προς εκτέλεση, οι οποίες κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας.
Μία εργασία λέγεται έτοιμη προς εκτέλεση αν έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες από τις οποίες λαμβάνουν είσοδο. Και ο αλγόριθμος είναι ότι για όσο η ουρά δεν είναι άδεια, θα πρέπει να πάρει την εργασία που βρίσκεται στην κορυφή της ουράς, να επιλεχθεί ένας επεξεργαστής που τώρα δεν εργάζεται και να ανατεθεί η εργασία σε αυτόν και να προσθεθεί μια εργασία στην ουρά όταν είναι έτοιμη, δηλαδή όταν έχουν εκτελεστεί όλες οι εργασίες που τροφοδοτούν με αποτελέσματα. Υπάρχει επίσης η δρομολόγηση με ομαδοποίηση, clustering, όπου στο βήμα της ανάθεσης θα πρέπει να ομαδοποιηθούν οι εργασίες με κάποιο κριτήριο ελαχιστοποίηση των ακμών επικοινωνίας και οι ακμές αυτές αντιστοιχούν σε επικοινωνία μεταξύ επεξεργαστών όπου κοστίζει σε χρόνο. Να γίνει μετά η απεικόνιση των ομάδων σε νέοι επεξεργαστές, όπου θα πρέπει να γίνει η αντιστοίχηση και τέλος η χρονοδρομολόγηση, όπου να οριστεί μια σειρά εκτέλεσης των εργασιών ώστε να γίνονται σεβαστές οι ακμές εξάρτησης. Στις μη δετερμινιστικές μεθόδους χρονοδρομολόγησης έχουμε το εξής, ότι εφαρμόζονται όταν ο χρόνος εκτέλεσης δεν είναι σταθερός και γνωστός εκ των προτέρων και κάποιες πληροφορίες υπολογίζονται στη στιγμή της εκτέλεσης. Άρα λοιπόν αυτές οι πληροφορίες που υπολογίζονται εκείνη τη στιγμή τροφοδοτούνται στο χρονοδρομολογητή, στο μη δετερμινιστικό χρονοδρομολογητή που λαμβάνει δυναμικές αποφάσεις, δηλαδή εκείνη τη στιγμή λαμβάνει απόφαση πού και πώς θα γίνει η ανάθεση. Μπορεί δηλαδή ολόκληρα από προγράμματα να μην εκτελούνται και όλα αυτά αυξάνουν την πολυπλοκότητα στη διαδικασία της χρονοδρομολόγησης και γίνεται on the fly, δυναμικά. Τα μειονεκτήματα βέβαια είναι ότι μεγάλη χρόνια επικοινωνίας, μεγάλη χρονοδρομολόγησης και ίσως συνεχής μετακίνηση εργασιών μεταξύ επεξεργαστών. Να έχουμε λοιπόν task thrashing. Βέβαια, τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα επιτρέπουν να κλειδώνεται ένα task σε έναν επεξεργαστή με την έννοια που λέμε της τεχνικής του CPU affinity. Δηλαδή να κλειδωθεί ένα task σε έναν επεξεργαστή και έτσι λοιπόν να μην αλλάζει επεξεργαστή σε επεξεργαστή. Τελικά όμως ο χρόνος της συνολικής εκτέλεσης είναι ικανοποιητικός παρά τις καθυστερήσεις. Τώρα στις βασικές τεχνικές σχεδιασμού παράλληλων αλγορίθμων έχουμε τέσσερις κατηγορίες. Πρώτον είναι τα ισοζυγισμένα δέντρα, δεύτερον είναι ο διπλασιασμός των δικτών, τρίτον είναι η διαδρομή Euler και τέταρτον είναι η διαμέρηση. Ας δούμε λοιπόν την πρώτη τεχνική, η ισοζυγισμένα δέντρα. Η δεντρική δρομή λοιπόν είναι μια βασική δομή παράλληλου υπολογισμού, δεν είναι μόνο δομή δεδομένων αλλά και δομή υπολογισμού όπως θα δούμε στα επόμενα slide. Εδώ πέρα λοιπόν δημιουργούμε ένα ισοζυγισμένο δέντρο και υπολογίζονται οι εσωτερικοί κόβοι από τα δεδομένα εισόδου και χρησιμοποιούνται οι εσωτερικοί κόβοι για τον υπολογισμό των επόμενων εσωτερικών κόβων και αυτό επαναλαμβάνεται. Παράδειγμα, η άθληση στοιχείων ενός πίνακα. Για παράδειγμα, έχουμε 8 στοιχεία, α1, α2, α3, α4 κτλ. Εδώ πέρα λοιπόν, ο κλασικός γραμμικός τρόπος είναι να πάρουμε α1 στην α2, μετά στο άθροισμα αυτό να προσθέσουμε το α3, μετά να προσθέσουμε το α4, μετά το α5 και να έχουμε λοιπόν μία καθυστέρηση γραμμικής ανάλογης με τον ωμικρον νι λοιπόν. Εδώ πέρα όμως μπορεί να γίνει με τη χρήση των δέντρων, με το να ομαδοποιήσουμε τους ενδιάμεσους κόβους, δηλαδή α1 και α2 και έχουμε ένα μερικό αποτέλεσμα, α3 και α4 έχουμε ένα άλλο μερικό αποτέλεσμα, α5 και α6 ένα άλλο μερικό αποτέλεσμα κτλ. Δηλαδή υπολογίζουμε τα ενδιάμεσα αποτελέσματα, τους ενδιάμεσους κόμβους β1, β2, β3 και β4. Και από αυτά λοιπόν ομοίως συνεχίζουμε, υπολογίζουμε το γ1, γ2 και στο τέλος υπολογίζουμε το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή, τελικά, ο χρόνος εκτέλεσης με τα ισοζυγισμένα δέντρα είναι μια λογαριθμική συνάρτηση του πλήθους και όχι μια γραμμική συνάρτηση, δηλαδή είναι πολύ πιο γρήγορη εκτέλεση. Το επόμενο trick, η επόμενη τεχνική που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για την παραλληλοποίηση κάποιων ειδικών προβλημάτων είναι η τεχνική του διπλασιασμού των δικτών. Είναι μια χρήσιμη τεχνική σχεδιασμού, χρησιμοποιείται κυρίως σε λίστες ή σε ενδεδρικές δομές. Για παράδειγμα, έχουμε μια λίστα N κόμβων και ζητείται η ετικέτα του τελευταίου κόμβου στη λίστα. Θα πρέπει λοιπόν σε κάθε βήμα να γίνεται αντιστοίχηση του δείκτη του συγκεκριμένου κόμβου με το δείκτη του επόμενου κόμβου στη λίστα. Και μετά πάλι από log N, δηλαδή από λογαριθμικό N βήματα, κάθε κόμβος της λίστας του δέντρου δείχνει στον ίδιο κόμβο, δηλαδή στον τελευταίο κόμβο ή στη ρίζα. Για παράδειγμα, θέλουμε να υπολογίσουμε την τάξη rank του κάθε κόμβου μιας συνδεσμικής λίστας. Η τάξη είναι το
επίπεδο είναι η απόσταση που βρίσκεται από τη ρίζα. Έχουμε λοιπόν μία L λίστα, όπου για κάθε κόμβο I, το στοιχείο next to I περιέχει ένα δείκτη στον κόμβο ο οποίος δείχνει να ακολουθεί τον κόμβο του I. Ένας ακολουθιακός αλγόριθμος απαιτούσε λοιπόν γραμμικό χρόνο όμικρον N, δηλαδή ανάλογο γραμμικά του νη. Ενώ πάλι σε αυτή την περίπτωση με το διπλασιασμό των δικτών ο χρόνος μειώνεται και είναι log N. Ο αλγόριθμος λοιπόν που υλοποιεί το διπλασιασμό των δικτών φαίνεται εδώ σε αυτό το παράδειγμα. Έτσι λοιπόν, επαναληπτικά βλέπουμε εδώ πέρα, κάθε φορά κάνουμε αντικατάσταση της τιμής μη που δείχνει στον επόμενο κόμβο με την αντίστοιχη, με την τιμή που υπάρχει εκεί πέρα, και προσθέτουμε κάθε φορά την απόσταση που έχει ο άλλος ο κόμβος στο δικό μας κόμβο. Για παράδειγμα, έχουμε μια λίστα όπου αποτελείται από τους κόμβους A, B, C, D, E, F, G, H. Και εδώ πέρα μας δίνουν για τον κάθε κόμβο τον επόμενο κόμβο. Δηλαδή, ο Α έχει το επόμενο στοιχείο που είναι στη θέση 2, δηλαδή το Β. Άρα λοιπόν, βλέπουμε εδώ πέρα ο Α συνδέεται στο Β. Ο Β, το επόμενο στοιχείο είναι το 3. Το 3 είναι το C. Το C είναι η ρίζα, 0. Άρα το Β πάει στο C και εκεί τελειώνει. Είναι η ρίζα. Επίσης βλέπουμε για παράδειγμα το F έχει τιμή 4. Άρα στη θέση 4 είναι ο επόμενος κόμβος, δηλαδή στη θέση D. Άρα το F πηγαίνει στο D. Θέλουμε λοιπόν να βρούμε το rank του κάθε κόμβου. Κατά το βήμα 1 λοιπόν δημιουργούμε τα διαδεδομένα μη και dist. Το μη είναι κάθε φορά το επόμενο. Εδώ είχαμε πει ότι ας πούμε έχουμε το α, άρα εδώ έδειχνε στο 2, στη δεύτερη θέση, που η δεύτερη θέση είχε απόσταση 3. Άρα λοιπόν αντιγράφουμε τις προηγούμενες τιμές, δηλαδή βλέπουμε 2, 3, 0, είναι οι ίδιες τιμές με εδώ πέρα. 2, 3, 0, δηλαδή το next αντιγράφεται στο μη. Και οι αποστάσεις βέβαια, όπου οι αποστάσεις δείχνουν πόσο απέχουμε από αυτό εδώ πέρα. Για παράδειγμα, και όλες είναι αρχική τιμή 1, εκτός από την τιμή που είχαμε 0, όπως εδώ πέρα, όπως στο C, στον κόμβο C εδώ πέρα, εδώ, το C είχε 0, γιατί ήταν το τέλος, εκτός από αυτό που έχει 0. Όλα τα άλλα έχουν απόσταση αρχικά 1. Έτσι λοιπόν, αρχίζουμε το πρώτο βήμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα το μη δείχνει στη θέση 2. Στη θέση 2 είναι το 3. Το 3 λοιπόν αντιγράφεται πίσω, άρα γίνεται αντικατάσταση και έρχεται το 3 εδώ πέρα, και επίσης η απόσταση 1 έρχεται και προσήθεται εδώ πέρα. Οπότε εδώ έχουμε την απόσταση 2. Άρα έχουμε 3 και 2. Ταυτόχρονα το 3 δείχνει στη θέση 0, άρα λοιπόν το 0 έρχεται σε αυτή εδώ τη τιμή, άρα το 0 γράφεται εδώ πέρα και η απόσταση 1 παραμένει ως 1. Το στοιχείο βέβαια 0,0 παραμένει ως 0,0, δεν γίνεται κάποια αλλαγή. Μετά έχουμε εδώ πέρα αυτό που δείχνει εδώ πέρα έδειχνε στο 7, δηλαδή στο σημείο 8, άρα το 8 θα πρέπει να γραφτεί εδώ πέρα. Βλέπουμε λοιπόν το 8 ότι γίνεται την κατάσταση και εδώ είχε 1, προστίθεται εδώ πέρα στο 1 και έχουμε τιμή 2. 8, 2. Στη συνέχεια βλέπουμε εδώ πέρα ότι εδώ πέρα έχουμε το 1, δηλαδή δείχνεται στο 1. Το 1 είναι το στοιχείο που είχε εδώ πέρα τον δείκτη 2, άρα εδώ πέρα γράφεται το 2. Ενώ στην θέση dist που είχαμε 1 προστίθεται και το 1 και έχουμε τιμή 2. Το επόμενο κελί έχει την τιμή 4, όπου έχουμε στην θέση 4 την τιμή 7, άρα γίνεται η κατάσταση της τιμής 4 με την 7 και έχει απόσταση 1, άρα λοιπόν γίνεται 2.
Μετά έχουμε την τιμή 5, όπου το 5 εμφανίζεται σε αυτή εδώ την θέση. Το 5 λοιπόν πρέπει να αντικατασταθεί με το 1, άρα γίνεται αντικατάσταση με το 1 και η τιμή 1 πρέπει να προσθεθεί στην τιμή που υπήρχε σε εκείνη θέση που είναι 1 και να γίνει 2. Έτσι λοιπόν έχουμε καταλήξει σε αυτόν τον πίνακα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το F στοιχείο δείχνει στο G, το G δείχνει στο ε, το ε δείχνει στο β και ούτω καθεξής. Στην επόμενη χρονική στιγμή συνεχίζουμε ομοίως, δηλαδή τώρα έχουμε για παράδειγμα στο index 1 την τιμή 3, που το 3 δείχνει στο 0. Άρα εδώ το 3 θα γίνει 0, το 3 γίνεται 0 και θα προσθέσουμε 2 συν τιμή που έχει εδώ πέρα, συν 0, οπότε θα έχουμε 2. Το επόμενο είναι 0, οπότε δεν μας απασχολεί. Το παρεπόμενο είναι 0, δεν μας απασχολεί. Μετά έχουμε 8. Αυτό στο 8 λοιπόν θα γίνει η αντικατάσταση με την τιμή που βρίσκεται στη θέση 8, που είναι η τιμή 1, όπως βλέπουμε. Άρα το 8 θα γίνει 1. Εδώ έχει distance 2, άρα θα προσθεθεί το 2 εδώ πέρα και θα έχουμε 4. Άρα έχουμε 1, 4. Τα υπόλοιπα είπαμε όταν έχουμε 0 απλώς μεταφέρονται και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν δημιουργείται στη χρονική μονάδα 5 και 6 η ενημέρωση του πίνακα Make and Dist και στο τέλος, στην 7 και 8, έχουμε τον υπολογισμό της τάξης, όπου κατευθείαν βλέπουμε την απόσταση που έχει ο κάθε κόμβος από τη ρίζα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη τεχνική που είναι η διαδρομή του Euler. Ένα πρόβλημα λοιπόν είναι η κατασκευή ενός εντυνόμενου δέντρου spanning tree και ο υπολογισμός απλών συναρτήσεων σε αυτό το δέντρο όπως της προδιατεταγμένης και μεταδιατεταγμένης αρρύθμισης. Pre-order, post-order, numbering. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα δέντρο χωρίς ρίζα τάφ ίσον β,ε, ένα κατευθυνόμενο γράφο που προκύπτει αν κάθε ακμή αντικατασταθεί από δύο κατευθυνόμενες ακμές και με την ιδιότητα ο εσωτερικός βαθμός κάθε κόμβου ισούται με τον έξω βαθμό. Η προηγούμενη ιδιότητα συνεπάγεται ότι ο γράφος είναι Euler, δηλαδή ότι υπάρχει ένα κατευθυνόμενο κύκλωμα που περνάει από όλους τους κόμβους μία φορά μόνο και καταλήγει στον κόμβο από τον οποίο ξεκίνησε. Για παράδειγμα έχουμε αυτό το δέντρο. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε τους κόμβους A, B, C, D, E, F, G και H. Στο πρώτο βήμα κάνουμε αντικατάσταση κάθε κόμβου με δύο κατευθυνόμενους, κάθε ακμή με δύο κατευθυνόμενες ακμές. Για παράδειγμα εδώ υπήρχε η ακμή DE. Εδώ η DE θα γίνει D με κατεύθυνση από το D προς το E και ε D με κατεύθυνση εκεί πέρα, με κατεύθυνση προς το D. Προσορίζουμε λοιπόν την επόμενη κατάσταση. Για κάθε κόμβο νη καθορίζουμε μια συγκεκριμένη διάταξη που πρόσκειται στο νη και να καθοριστεί η διάταξη χρησιμοποιούμε τις λίστες γειτνίασης στον κόμβο. Αν D είναι ο βαθμός ενός κόμβου, λοιπόν, οι γείτονες με τη σειρά που εμφανίζονται στη λίστα γειτνίασης, τότε η επόμενη ακμή στο κύκλωμα του Euler είναι η ακμή U V συν 1 mod D από A ίσον 0, 1 έως D πλην 1. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε το εξής, ότι το α συνδέεται στο D. Για να δούμε λίγο το σχήμα. Βλέπουμε λοιπόν ότι το α συνδέεται μόνο στο D και πουθενά αλλού. Βλέπουμε ότι το β συνδέεται στο D. Πάμε λοιπόν στο γράφημα. Βλέπουμε λοιπόν το β συνδέεται στο D. Β λοιπόν συνδέεται στο D. Το D βλέπουμε ότι συνδέεται στο C, στο α, στο β και στο ε. Δηλαδή το D βλέπουμε συνδέεται στο C, στο β, στο α και στο ε. Και σύμφωνα με την σειρά που έχουμε βάλει είναι α, β, C και ε. Και ομοίως βλέπουμε όλες
τις υπόλοιπες ακμές, τι γυτνίαση έχουν και κατασκευάζουμε αυτό εδώ το γράφημα. Έτσι λοιπόν έχουμε την αρρύθμιση όλων αυτών των διανυσμάτων και τελικά καταλήγουμε στην δημιουργία ότι κάθε ακμή δείχνει στην επόμενη ακμή, δηλαδή η αD δείχνει στην DB, η BD στην DC, η CD στην DE και καταλήγουμε να έχουμε ένα κατευθυνόμενο δέντρο ούγλια. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή διάλεξη.